Αποδομέσα, κανείς σας βάζει, δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι αποτύχει, δεν υπήρξε κάποιο θύμα. Γιατί απλά σας κυρίες, το έχουμε βαρεθεί. Ερχόμασταν εδώ πέρα πόσες φορές και πέρσι και φέτος για κινητοποίηση για τις εστίες και όλες οι απαντήσεις σας ήταν καθησυχαστικές και φάνηκε αυτό, κύριε Συγνωσό, φάνηκε. Πυρόπληκτοι φοιτητές διέκοψαν τη συνεδρίαση της Εγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης, εκφράζοντας την αγανάκτησή τους και τα άλλα εδώ και ένα μήνα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, διεκδικώντας λύσεις στα αιτήματά τους. Έχει περάσει κοντά ένας μήνας, δεν έχει ικανοποιηθεί κανένα αίτημα. Γελάμε με το ανέκδοτο που ακούσαμε προχτές, ότι είχατε σκοπό να μας στείλετε 21 χιλιόμετρα μακριά, με τα 2.000 που ακόμα δεν έχουν μπει σε αρκετούς φοιτητές, ένας μήνας μετά. Αφού περιέγραψαν τις δύσκολες συνθήκες διαμονής σε ξενοδοχεία, σε Αλικαρνασσό και Αμουδάρα, φοιτητές ζήτησαν να πάρει θέση ο Πρίτανης μέσω τηλεδιάσκεψης, αφήνοντας παράλληλα εχμές και τη στάση του Πανεπιστημίου Κρήτης, κάνοντας λόγο για στάση απάθεια στα ζητήματα που τους απασχολούν. Τη στάση κρατάτε. Τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί κυρίως οικονομικού χαρακτήρα, τα άμεσα και τα αργότερα θα γίνουν όλες τις διαδικασίες οι οποίες είχαν ξεκινήσει ήδη. Καταδικάζουν την ίστα στην Πρίτανη. Όχι, δεν καταδικάζουν την ίστα. Άρα συμφωνείτε με αυτό που έγινε μόλις τώρα. Σε παρακαλώ, ας πούμε. Από μεριά σας δεν έχει πει ποτέ ούτε μία ανακοίνωση που να λέει θέλουμε να αυξηθεί η κρατική χρηματοδότηση στο ύψος των αναγκών μας. Ανά τρεις μήνες βγαίνει αυτή η ανακοίνωση. Τώρα δεν θα βγει τίποτα. Γιατί δεν μπορεί. Είναι θέμα αρχής, αγαπητοί. Είναι θέμα αρχής. Είναι θέμα επιβίωσης. Δεν μπορεί οποιοδήποτε υπό απειλή να βγάλει οποιαδήποτε απειλή. Ποια απειλή. Μας κοροϊδεύετε. Ποια απειλή. Πήγατε να τους κάψετε ζωντανούς και εμείς απειλούμε εσάς. Είστε σοβαρός. Η καθημερινότητά μας. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βελτιώσουμε την κατάσταση, τόνισε ο αντιπρίτανης Παναγιώτης Σακαλίδης, ο οποίος παράλληλα δήλωσε ότι δρομολογήθηκε λύση στο ζήτημα της στέγασής τους σε ξενοδοχείο τριών αστέρων στην Αμουδάρα. Στις 120 κλίνες, στα 60 δωμάτια, εξασφαλίστηκαν στο ξενοδοχείο της Αμουδάρας. Με έχουν βγάλει από τη λίστα δυστυχώς, παρόλο που είμαι δικαιούχος στέγασης. Ναι. Και έτσι φιλοξενούμε από τον έναν φίλο στον άλλον προσωρινά. Εγώ είμαι από την Αθήνα. Είναι τρίτο έτος εδώ που μπαίνω. Κάθε χρόνο μπαίνω στις εστίες, έστω καθυστερημένα. Αλλά μπαίνω. Τώρα δεν ξέρω. Τι θα κάνω, θα γυρίσω πίσω. Για το επίμαχο ζήτημα βρέθηκε σήμερα στο Ηράκλειο ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης, Δημήτρης Ζέρβας, ο οποίος θεωρεί ότι είναι θέμα ωρών η απόφαση κατακύρωσης για το επίμαχο ξενοδοχείο, ώστε οι φοιτητές να φιλοξενηθούν από αύριο μέχρι ότου να δειχθεί ο νέος ανάδοχος. Οι συνθήκες που μας έχουν μέχρι στιγμής δεν είναι βιώσιμες, γιατί άλλο είναι το ένα τρίκλινο και να μένουν 8 άτομα. Και άλλο είναι τώρα ένα δίκλινο που θα μένουν 2 άτομα. Ιδανικά θα μπορούσαμε να μιλάμε για ένα ξενοδοχείο στο κέντρο. Αλλά εφόσον δεν μιλάμε για ένα ξενοδοχείο στο κέντρο, από την Αμουδάρα και τις Γούβες, νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι η Αμουδάρα φαντάζει παράδεισος με αυτά που έχουμε ακούσει τις τελευταίες 3 μέρες. Το θέμα είναι ότι το ξενοδοχείο το οποίο θα μας πάνε θα είναι μέχρι το Δεκέμβρη. Από 1η-1η και μετά θα μας βάλουν αλλού. Γιατί πρέπει να τελειώσει ο διαγωνισμός που είναι για τα ξενοδοχεία. Σε ό,τι αφορά στην κατασκευή νέων φοιτητικών εστιών, επισημάνθηκε ότι γίνονται προσπάθειες για την επικαιροποίηση μελετών με την αναμονή για τις νέες εγκαταστάσεις να μεταφράζεται σε 4 χρόνια. Για το Ηράκλειο, η γενιά, θα λέγαμε η δικιά σας, δυστυχώς θα πρέπει να είναι με τις λύσεις των ξενοδοχείων έτσι, για τα επόμενα 2 με 3 χρόνια.